του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσία. Πάμε σε έδωσα σύνταξη και τον Γιώργο Καυκαλιά. Έχει το σχετικό ρεπορτάζ. Ξεκίνησε η όλη ιστορία από το διαδικτυακό Σίγμα Λive. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήσαθε. Την άκρη του νήματο σε μια υπόθεση που ανέδειξε όντω το Σίγμα τον περασμένο Μάιο, φέρεται πω εντόπισαν οι αρχέ. Αφορά βοηθό νεκροτόμο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσία, ο οποίο φέρεται να συνεργαζόταν με γραφεία κηδιών με το Αζημιώτο βέβαια. Νεώτερε πληροφορίε του Σίγμα Λάιβ αναφέρουν ότι οι αρχέ εξασφάλισαν μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία στοιχειοθετείται υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου. Ο νεκροτόμο φέρεται να ξεγελούσε συγγενεί απο... αποθανόντων, αναφέροντα ότι την κηδεία θα έπρεπε να αναλάβει το γραφείο κηδιών του νοσοκομείου. Να τονίσουμε, Χρήσανθε, ότι την υπόθεση αυτή είχε αναδείξει με, μαζί με τον Σίγμα Λάιβ ο βουλευτή Γιώργο Περδίκη, ο οποίο είχε αποστείλει επιστολέ στο Γενικό Ελεκτή. Διερεύνηση τη υπόθεση είχε ζητήσει επίση ο ιατροδικαστής Νικόλα Χαραλάμπου, έπειτα από γραπτή καταγγελία η οποία είχε υποβληθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται τώρα η διερεύνηση τη υπόθεση, Γιώργο. Ο φάκελο τη υπόθεση αναμένεται να αποσταλεί εντό των ημερών από την αστυνομία στην νομική υπηρεσία για μελέτη και για οδηγίε. Όπω προκύπτει από τα στοιχεία, ο βοηθό νεκροτόμο ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατηγορίε για χρηματισμό αλλά και για κατάχρηση εξουσία, Κριζάντε. Ο νεκροτόμο αυτό βρίσκεται ακόμη στη θέση του σήμερα. Οι πληροφορίε μα θέλουν τον νεκροτόμο να έχει μετατεθεί στη Λεμεσό, όπω ανέφερε και στο Σίγμα, βέβαια, ο κ. Περδίκη. Να τονίσουμε ότι ο συγκεκριμένο νεκροτόμο σε σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσία είχε ζητήσει να μην υπάρχει καθαρίστρια στο νεκροτομείο πριν από τι 12 το μεσημέρι. Μάλιστα.